Βλέπω ότι παραδίδετε τα κλειδιά σας. Ας τα πάρουνε, αφού έτσι θέλουνε. Γιώργος ονομάζομαι, καφετέρια στην Πλατεία Βασίλειου. Ο σκοπός που μας βρήκαμε εδώ πέρα είναι να δείξουμε λίγο την δυναμική μας, όλο αυτό που περνάει ο κλάδος μας. Και θα πρέπει κάτι να γίνει, γιατί είτε από την κυβέρνηση, είτε από αλλού, είτε από μόνοι μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, γιατί η κατάσταση είναι άθλια, μπορώ να πω. Και γι' αυτό μας ζητήκαμε, αυτός είναι ο σκοπός που μας ζητήκαμε εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο στάδιο και πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις και χρειαζόμαστε την βοήθεια, είτε το δική είναι αυτή, είτε οτιδήποτε άλλο. Τα μηνύματα που σας έρχονται από το Υπουργείο, τι λένε ακριβώς? Τα μηνύματα που μας φέρνουν δεν είναι ικανοποιητικά για τις επιχειρήσεις μας και γενικά για τον κλάδο μας. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε και αυτή τη διαμαρτυρία, να το καταθέσουμε τα κλειδιά και στις υπεύθυνες δηλώσεις του καθενός. Θέλουμε μεγαλύτερη στήριξη, γιατί δεν είναι μόνο τώρα ότι είμαστε πιστά, είναι και η επανέναρξη πώς θα γίνει και πότε θα γίνει. Και όλα αυτά είναι οι λόγοι που μας δείχνουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι οι καφεστιάτορες δεν παίρνουν στη λογική του ακορντεόν όπως τα υπόλοιπα μαγαζιά, ανοιγοκλίνουν. Μέχρι τώρα, ακόμα και αυτοί που ανοίξαν, οι καφεστιάτορες δεν ήταν μέσα. Είσαστε λοιπόν κι εσείς, γιατί το βλέπουμε αυτό και το ζούμε, ότι δεν θα μπείτε στη διαδικασία του ακορντεόν, το ανοιγοκλίνω? Αυτή η διαδικασία είναι πολύ δύσκολη, γιατί τα μέτρα δεν μας συμφέρουν αυτά που γίνονται και είμαστε κλειστά. Καταρχήν πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστά από 7 Νοέμβρη και αυτές που ανοίγουν υπολειτουργούν. Δεν μας ικανοποιεί αυτό το μέτρο, το ακορντεόν που λέμε. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέει, τα μέτρα και η στήριξή της είναι αρκετή για κάποιον με μια τέτοια επιχείρηση. Μια τέτοια λοιπόν επιχείρηση το μήνα, περίπου πάνω κάτω, τι έξοδα έχει? Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει τουλάχιστον 2 με 2,5 χιλιάρικα το μήνα έξοδα. Αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε στο ελάχιστο από τη βοήθεια που δίνουν, από την κρατική επιχορήγηση που γίνονται. Και γι' αυτό γίνεται αυτή η διαμαρτυρία. Αυτά που παίρνουμε δηλαδή δεν είναι ελάχιστα. Πιστεύετε ότι άμα δεν γίνει κάτι σύντομα, να δοθεί κάποια σίγουρη λύση, θα έχουμε και κλεισίματα? Ήδη υπάρχουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, από ό,τι βλέπουμε, γύρω στους 30-40% των επιχειρήσεων δεν πρόκειται να ξανανοίξει. Και όσο περνάει ο καιρός, αυξάνονται και περισσότερο. Όσο και να φαίνεται δύσκολο αυτό που λέω, πιστεύω ότι θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό όσο περνάει ο καιρός. Τελικά η εστίαση παίρνει σωστά μέτρα, γιατί και τις προηγούμενες φορές που είχε ανοίξει σας είχαν ζητήσει να πάρετε κάποια έξτρα μέτρα όπως plexiglass, θερμάστρες και άλλα πράγματα. Εσείς τα κάνατε, τα εφαρμόσατε και τελικά τι έγινε με όλα αυτά? Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν εφαρμοστεί και όλοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ανοιχτοί. Πιστεύω ότι είναι μέσα στα πλαίσια των μέτρων που μας έχουν επιβάλει. Από τη βόλτα που κάνουμε, και γιατί ζούμε τώρα, ζούμε σε αυτή την πόλη που είμαστε και τα μέτρα γενικά όλοι οι επιχειρηματίες είναι τυπικότητα, θα έλεγα. Απλά είναι πολύ δύσκολα τα μέτρα, τα οποία ακόμα και με αυτά τα μέτρα που κάνουμε βλέπετε ότι η δουλειά είναι ελάχιστη. Ωραία, οπότε αναμένουμε για τις επόμενες κινήσεις. Ωραία, περιμένουμε με αυτή την κίνηση που κάναμε. Πιστεύω να κατά μία για να ενοχληθούν ο κρατικός μηχανισμός και να καταλάβουν το πρόβλημά μας. Ευχαριστώ πολύ. Παπαντώνη Γρηγόρη, σε μια ιδιοκτησία μουσική φημή και το διασκέδαση τη Τρίπολη και τη Ελλάδα.
Βλέπουμε ότι και η διασκέδαση τελικά έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Όλοι λοιπόν στην ίδια μοίρα είσαστε. Ναι, η διασκέδαση είναι το δεύτερο ημίχρονο, είναι μετά το φαγητό, είναι το δεύτερο ποτό και έχει φύγει ανεπανόρθωτα. Έτσι, από το Μάρτιο είμαστε κλειστά. Τα πάντα τρέχουν. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια και από εμάς, αλλά πιστεύουμε κάποια ιδιωτική ουσία να δώσουμε και φλέγοντα. Τα κέντρα διασκέδασης μάλιστα ήταν και λίγο ένα τάκ παραπάνω από την εστίαση, γιατί η εστίαση κάποια στιγμή άνοιξε κιόλας. Βέβαια πήρανε τα μέτρα τους, οι άνθρωποι τους κλείσανε. Εμείς δεν έχουμε από το Μάρτιο ανοίξει καθόλου, είτε προβλέπετε. Εμείς ήταν και λευκή φαντή. Πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά λουκέτα και από την διασκέδαση. Πιστεύω ότι για να ανοίξει ένα μαγαζί, να μπορέσει να καλύψει όλα αυτά που έχει πιάσει, είναι σχεδόν αδύνατο, αν δεν μπορεί να πιέσει. Από εσάς πόσες οικογένειες ζούνε? Το συγκεκριμένο τελικό μαγαζί ήταν την στιγμή που έκλεισε και 12 εργαζομένους. Άρα λοιπόν είναι αλυσίδα όλο αυτό το πράγμα. Φανταστείτε, πώς πάει σε όλες τις ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.